Θα επιστρέψουμε τώρα στα τουρεκλογών, κυρίες και κύριοι, τελική ευθεία εξάλλου, και θα συνομιλήσουμε με τον επικεφαλής του Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο δελτίο, κύριε Βαρουφάκη. Τι κάνετε, καλά είστε. Χαρά μου. Αντέχετε. Καλώς σας βρίσκω. Αντέχουμε. Καλά, κοντό ψαλμό, αλληλούια ούτω ή άλλω. Όχι, γιατί αυτό είναι η πρόβα τζενεράλε. Α, ο κανονικό αγώνα είναι. Ξεκινάμε το δεύτερο γύρο. Ήθελα να ρωτήσω πριν πούμε και έχουμε να πούμε πολλά. Θα ήθελα ένα σχόλιο με αυτό το οποίο συμβαίνει στη Χιμάρα. Γιατί αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι υπάρχει αυτή η ένταση και αναφέρομαι στη σύλληψη του υποψήφιου δημάρχου. Με την κυβέρνηση ένταση. Κοιτάξτε, η Αλβανία βρίσκεται σε μια πολύ οξύ αντιπαράθεση. Έχουν δημοτικές εκλογές. Υπάρχει πολύ μεγάλη αντιπαράθεση στο εσωτερικό και πάντοτε όταν υπάρχουν τέτοιου είδους εντάσεις, οι μειονότητες την πληρώνουν. Mm. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να συμπαρασταθούμε και ουσιαστικά να απαιτήσουμε δημοκρατικά δικαιώματα για όλους τους πολίτες της Αλβανίας. Και θα ήθελα και ένα σχόλιο κατά πόσο σας ανησυχεί το αποτέλεσμα των τουρκικών εκλογών. Διότι η μεγάλη ανησυχία είναι το τι θα γίνει με την Ελλάδα. Έχουμε δει υποψήφιους με αλεξίσφαιρα, κυφρουρούμενοι με αυτόματα όπλα. Έχουμε ακούσει κουβέντες για πραξικοπήματα. Υπάρχουν εντάσεις. Βλέπετε να τελειώνει ομαλά, να είναι η διάδοχη κατάσταση ομαλή και συνεχεία πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις με τη χώρα μας. Η Τουρκία είναι σε μια μόνιμη εμφύλια σύγκρουση στο εσωτερικό της εδώ και δεκαετίες. Πραξικοπήματα, τα είπατε κι εσείς. Πολύ φοβάμαι ότι οι κεμαλιστές, αν κερδίσουν, θα αποδειχθούν ακόμα πιο επικίνδυνοι. Χειρότερα από τον Ερντογάν, λέτε. Το φοβάμαι. Ελπίζω να μην. Μακάρι να πέσουμε όλοι έξω. Να πέσουμε έξω. Αλλά δεν χρειάζεται παρά να δείτε το παρελθόν. Ποιοι ήταν στην κυβέρνηση το 1974, άλλωστε. Ποιοι ήταν στην κυβέρνηση κάθε φορά που είχαμε μεγάλες εξάρσεις εθνικισμού και ανθεληνισμού στην Τουρκία. Απ' την άλλη μεριά, αυτό που δεν μας συμφέρει σε καμία περίπτωση είναι αυτό που υπονοήσατε, μία αμφισβήτηση του εκλογικού αποτέλεσματος, το οποίο σημαίνει ότι όποιος και να κερδίσει θα αυξήσει τις εντάσεις στο Αιγαίο, μόνο και μόνο για να συσπυρώσει το εσωτερικό μέτωπο. Mm. Μπορεί να αυξηθούν και οι ροές μεταναστών, και το λέω αυτό γιατί έχετε εκφράσει αντίθετη άποψη και για τον φράκτη του Εύρου. Κοιτάξτε, ο λόγος για τον οποίο είμαστε εναντίον κάθε φράκτη, είτε είναι του Τραμπ στο Μεξικό, είτε είναι ο φράκτης του Εύρου εδώ, είναι ότι το μόνο που πετυχαίνει σε τελική ανάλυση ένας φράκτης είναι αυξάνει τα κέρδη των διακινητών. Το κάνει πιο δύσκολο στους διακινητές, άρα αυξάνονται οι ταρίφες τους. Το μεταναστευτικό δεν λύνεται με φράκτες και με pushbacks, επαναπλωθήσεις στο Αιγαίο. Αλλά όσο αφορά την μεταναστευτική ροή, πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μεταναστευτική πολιτική. Για σκεφτείτε ότι είμαστε μια Ήπειρος που για 1000 χρόνια. Κάναμε εξαγωγή μεταναστών σε όλο τον πλανήτη. Τώρα έχει αλλάξει το δημογραφικό, έχει αντιστροφεί αυτή η ροή και ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε πολιτική γι' αυτό. Χτίζουμε φράχτες. Είναι σαν το βασιλιά Κανούτ, ο οποίος έδινε εντολή στην Παλίδια να γυρίσει πίσω. Ναι, μέχρι βεβαίως να λυθούν τα προβλήματα τα οικονομικά ή ο εμφύλιος παραγμός σε διάφορες περιοχές και να μπορέσουν οι πολίτες να μείνουν στα κράτη τους. Υπάρχει ένα μεταβατικό διάστημα και αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξουν πολλές πιέσεις στις χώρες από τους μετανάστες. Αλλά η λύση δεν είναι οι φράχτες, γιατί δεν δουλεύουν οι φράχτες. Έρχονται με βάρκες. Ναι. Θα βρουν άλλο τρόπο να έρθουν. Είναι απαράδεκτο να είμαστε ακόμα στο Δουβλίνο, να μην υπάρχει ακόμα ένας τρόπος, μια συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα κύμα της φαντασίας μας. Λοιπόν, ένας τρόπος για να μοιραστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο αυτό το πλήθος των ανθρώπων. Γιατί αν τους μοιραζόμασταν, δεν θα είχαμε πρόβλημα, ξέρετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πρόβλημα μεταναστευτικό. Η Ελλάδα έχει πρόβλημα μεταναστευτικό. Η Ιταλία έχει πρόβλημα μεταναστευτικό, επειδή δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου είπατε το ότι είναι η προθέρμανση ο πρώτος γύρος των εκλογών. Σας πάω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά έτσι είναι οι ελεύθερες συζητήσεις, κύριε Βαρουφάκη. Ο κανονικός αγώνας είναι στις επόμενες αναμετρήσεις και με άλλο εκλογικό σύστημα. Δυστυχώς, εμείς είμαστε υπέρμαχοι της απλής αναλογικής. Θα θέλαμε να σχηματιστεί κυβέρνηση τώρα. Δηλώσατε το ότι πέραν το ότι δεν υπάρχει κουλτούρα για απλή αναλογική. Μιλώντας για συνεργασίες, είπατε ότι η πρώτη Κυριακή θα καεί. Στη δεύτερη, κάποιο είδους συνεργασία θα γίνει. Τι συνεργασία βλέπετε τη δεύτερη Κυριακή, στις δεύτερες εκλογές? Κοιτάξτε, αν βγαίνουν τα κουκιά που λέμε, Νέα Δημοκρατία Πασόκ, θα βγει μια τέτοια συγκυβέρνηση δικοματική. Αν βγαίνουν τα κουκιά Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ, πάλι θα βγει μια τέτοια. Είναι πολύ πιθανό να μην βγαίνουν τα κουκιά αυτά. Οπότε τότε θα έχουμε μια τρικοματική. Εσείς υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσατε να το κουβεντιάσετε? Θα θέλατε περισσότερο χρονικό διάστημα? Δεν γίνεται με το πολιτικό πιστόλι εντός εισαγωγικών στον Κρόταφο, βέβαια. Εμείς καθαρίσατε. Δύο χρόνια το λέμε ότι για να έχεις μια συγκυβέρνηση η οποία αξίζει να υπάρχει,
πρέπει να έχει ένα κοινό πρόγραμμα. Κοινό κυβερνητικό πρόγραμμα. Το οποίο δεν γίνεται μετά την Κυριακή των εκλογών. Αν κάποιο έλεγε ότι αποδέχεται τη Δήμητρα, η οποία έχει παρερμηνευτεί και έγινε νόμιμη. Καμία τέτοια περίπτωση. Δεν φτάνει η Δήμητρα. Δεν φτάνει η Δήμητρα. Όχι. Για το ΦΠΑ τι θα κάνουμε. Για τα κόκκινα δάνεια τι θα κάνουμε. Για το υπερταμείο τι θα κάνουμε. Για το χρηματιστήριο ενέργεια τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε για το θέμα τη πράσινη μετάβαση, απολυντοποίηση. Είναι τόσα πολλά τα ζητήματα. Εμείς, ξέρετε, δεν λαϊκίζουμε. Προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται πιο σοβαροί. Το οποίο τι σημαίνει. Θέλουμε να κοιτάξουμε τον κόσμο στα μάτια και να του πούμε ότι εμείς θα συμμετάσχουμε σε μια κυβέρνηση μόνο εφόσον έχει εκπονηθεί ένα συνεκτικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Γι' αυτό επιμένουμε σε ένα πράγμα. Δεν έχουμε κόκκινες γραμμές. Ούτε προαπαιτούμενα. Ούτε είμαστε δύσκολοι. Ένα πράγμα ζητάμε. Μια προεκλογική διαδικασία σύγκλησης. Να σας κάνω μια ερώτηση για τη Δήμητρα. Που ξεκαθαρίζουμε, το διάβασα και εγώ προσεκτικά από την πρώτη στιγμή που κάνατε τις ανακοινώσεις, ότι δεν πρόκειται για παράλληλο νόμισμα, είναι μια πλατφόρμα η οποία σκοπό έχει, όπως έχετε ξεκαθαρίσει, να βγουν από τη μέση οι τράπεζες ως μεσάζοντες. Ακριβώς. Τα λεφτά μου όμως ο μισθωτός εγώ στην τράπεζα θα τα έχω. Αν τα κινήσω μέσω τάξης και βάσει της πλατφόρμας, δεν θα υπάρξει προμήθεια. Καμία. 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 Όταν πληρώνετε. Τον ένφια, τώρα που ακούγαμε, και προηγουμένως για τον ένφια, η τέλη κυκλοφορίας. Ναι. Υπάρχει προμήθεια? Όχι. Ιδίως αν έχετε μεταφέρει χρήματα. Μπορείτε, για παράδειγμα, να πείτε ότι ένα ποσοστό του μισθού σας θα το πληρώνεστε κατευθείαν στο λογαριασμό που είναι συνδεδεμένο με το αφήνιο. Και είπατε και κάτι άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον, εξηγώντας το τι ακριβώς είναι η Δήμητρα. Είπατε το ότι αν έρθουν ποτέ οι Βρυξέλλες και μας απειλήσουν ότι θα κλείσουν τις τράπεζες, όπως το 2015, επειδή παραβαίνουμε τα μνημόνια, τα χρήματα του κόσμου θα είναι ασφαλή. Και αν χρειαστεί ποτέ να βγούμε από το ευρώ, το σύστημα θα είναι έτοιμο για τη μετάβαση στο εθνικό νόμισμα. Υπό ποιες προϋποθέσεις νομίζετε ότι μπορούν να μας πετάξουν έξω από την Ευρωζώνη και να πάμε σε διαδικασία εθνικού νομίσματος? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η χώρα είναι απολύτως πτωχευμένη. Αν τα ομόλογά μας πουλούνται στην αγορά σε καλές τιμές, είναι επειδή έχεις μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία κλείνει το μάτι στους χρηματιστές και λέει: ωραία, το ξέρω ότι το ξέρεις ότι είναι πτωχευμένη. Το ελληνικό κράτος, αλλά αγόρασέ το και θα στο καλύψω εγώ. Το οποίο σημαίνει ότι είναι πολιτική απόφαση. Το αν η Ελλάδα θεωρείται πτωχευμένη σήμερα ή όχι. Όταν έχεις ένα έθνος, μια χώρα, ένα λαό, που είναι τόσο εξαρτημένος, δεν πρέπει να έχεις ένα σχέδιο τι θα γίνει αν κάποιος στη Φραγκφούρτη αποφασίσει ότι αύριο θα σε πει πτωχευμένο πάλι. Αλλά κοιτάξτε, αυτά είναι τα, αν θέλετε, τα bonuses που έχει το Δήμητρα. Το Δήμητρα βασικό στόχος είναι, όπως είπατε, οι δωρεάν ψηφιακές συναλλαγές και εάν έχεις ένα χιλιάρικο στην τράπεζα που τώρα δεν παίρνει τόκο, αν το βάλεις στο λογαριασμό του Δήμητρα, του αφημίσου, σε ένα χρόνο αποσβαίνει 1.080 ευρώ τόκων, φόρων. Ουσιαστικά παίρνεις ένα τόκο 8%, ένα επιτόκιο. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ανακούφιση για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Και ξέρετε, θεωρώ, πραγματικά το θεωρώ αυτό, ότι θα έπρεπε κάθε χώρα της Ευρωζώνης να το έχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μας χαρά που τα είπαμε, κύριε Βαρουφάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.